Σήμερα γίνεται η ημερίδα για την διαχείριση των λεκανών απορροής της Κρήτης. Τρεις λεκάνες απορροής, μια στο βορρά, μια στο νότο και μια στο λασίθι, όπου εξετάζεται η ποιότητα των υδάτων σε αυτές τις συγκεκριμένες λεκάνες. Γίνεται συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, που δίνει στοιχεία και τις μελέτες που έχει για την διαχείριση των λεκανών. Η μελέτη εκπονείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, είμαστε στη δεύτερη αναθεώρηση... και νομίζω ότι ε, τελειώνει πια η φάση των μελετών για τις ε, λεκάνες... σε σχέση με την κλιματική αλλαγή... με τις αλλαγές που έχουν ε, επέλθει τα τελευταία χρόνια... οι οποίες συμπεριλαμβάνονται. Τι εξετάζει. Εξετάζει την ποιότητα των νερών στις λεκάνες απορροής και το τι επιτρέπεται... Να γίνει σε σχέση με την ποιότητα. Δηλαδή, ένα φράγμα θα μπορεί να γίνει αν η ποιότητα του νερού δεν είναι κατάλληλη, αν είναι υφαλμισμένο το νερό, για παράδειγμα, στα υπόγεια, αν υπάρχει σημειακή ρήπανση στην περιοχή. Όλα αυτά εξετάζονται και νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό βήμα για τη διαχείριση των νερών στη, στην Κρήτη. Yeah, δηλαδή, η ποιότητα, του νερού, η ποιότητα του νερού έχει να κάνει όχι μόνο με τα χημικά του χαρακτηριστικά ή τα μικροβιολογικά, αλλά και τι ε, ε φορτίσεις, τις εξωτερικές. φορτίσει τι εξωτερικέ. Αν μα πει τα προβλήματα αυτά που είναι η Ιερά Πέτρα και η Μεσαρά. Στα, ε, στην Ιερά Πέτρα και στη Μεσαρά υπάρχει υπερβολική χρήση λιπασμάτων, η οποία επηρεάζει την ε, ποιότητα των νερών. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια αντιμετώπιση για τη μείωση των λιπασμάτων ή την άλλη, όποια άλλη διαχείριση των νερών για να μπορεί να είναι κατάλληλα και για άρδευση, κυρίω για άρδευση και αν σε περίπτωση που μπορεί να γίνει για ίδρυυση, να μπορεί να γίνει και αυτό. Για δε τι γεωτρήσει όπου έχει κατέβει στάθμη ή που γίνεται η φαλμίριση, εξετάζεται η ποιότητα των νερών, είναι μέσα στο πλαίσιο τη μελέτη. Εάν υπάρχει η φαλμίριση ή αν υπάρχει η κατέβασμα τη μελετη εαν υπαρχει η φαλμυριση η υποβάθμιση, θα πρέπει να υπάρξει μια ανάλογη διαχείριση ώστε να εμπλουτιστούν οι υδροφορεί και με ποσότητα αλλά και με καλύτερη ποιότητα νερού. Αλλά τι πρέπει να γίνει, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Πρέπει να σταματήσουν οι γεωτρήσει σε αυτέ τι περιοχέ όπου υπάρχει τέτοια υποβάθμιση. Και το δεύτερο, το δεύτερο βήμα να, να γίνει εμπλουτισμό των λεκανών, έτσι ώστε να ανέβει ο υδροφόρο ορίζοντα και να έχουμε καλύτερη ποιότητα νερού. Και πού υπάρχει πρόβλημα με τι γεωτρήσει, Δηλαδή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Υπάρχουν περιοχέ που είναι καταγεγραμμένε. Oh. Ε, δεν μπορώ να τις έχω πρόχειρες τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτές έχουν καταγραφεί και, και, μπορεί στη να τις μεταρά, δω. δηλαδή. Και στη Μεσσαρά όπου υπάρχει υπεράντληση. Όπου υπάρχει υπεράντληση.